το λιώσμο του χιονιού στο Ψιλωρίτη, οι κακοκαιρίες του χειμώνα και οι μεγάλες ποσότητες νερού που κατέβαιναν από το ποτάμι του Αλμυρού είχαν ως αποτέλεσμα να αλλάξει η ροή του ποταμού και να εξαφανίσει τμήμα της παραλίας Νεμουδάρα. Φέτος είχαμε κάνει πάρα πολλά χιόνια στο Ψιλωρίτη, λιώσανε αυτή την περίοδο και είχε ψηλώσει η στάθμη. Με αποτέλεσμα η ροή να ήταν τόσο μεγάλη, έτσι ώστε να επηρεάσει την εκβολή του ποταμού. Ναι. Τώρα στην όμως έχει... Είναι από την άλλη μεριά, έτσι. Κάθε χρόνο πάει η φυσική του ροή, είναι ναι. από αριστερά. Ναι. Φέτος είχε πάει προς τα δεξιά. Λουόμενοι αρχικά παγώνουν στα κρύα νερά του ποταμού πριν κολυμπήσουν στη θάλασσα, καθώς χάθηκαν 6 μέτρα αμμουδιάς τις τελευταίες ημέρες. Εμένα προσωπικά δεν θα μου άρεσε τόσο πολύ έτσι πως το βλέπω σαν εικόνα. Γιατί εντάξει, παραλία τώρα είναι μια πολύ όμορφη παραλία τώρα να τη βλέπεις τώρα και να αρχίζει να φεύγει το πλάτος και όλα αυτά. Αλλάζει κάποια ροή το ποτάμι και επανέρχεται μόνο του. Πιο έντονο ήταν το φαινόμενο όσον αφορά τις βροχοπτώσεις και ήρθε πολύ πιο δεξιά. Ναι, είναι θέμα της φύσης, αλλά εντάξει. Και ο ανθρώπινος παράγοντας λίγο επεμβαίνει όταν δυσκολεύεται λίγο η φύση. Αν και η πορεία του ποταμού είναι δυτική εδώ και αρκετά χρόνια, φέτος γυρίσε ανατολικά, αλλάζοντας τη φυσιογνωμία της παραλίας, ενώ αντίστοιχες εικόνες είχαν καταγραφεί το 1998, όπως υποστηρίζουν επαγγελματίες. 6 μέτρα έχει χαθεί η παραλία και η παραλία θα διαμορφωθεί από μόνη της με τη βοήθεια της φύσης, να μεγαλώσει όπως ήταν και να υποδεχτούμε πάλι τον κόσμο, να του προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Η Αμμουδάρα νομίζω ότι έχει αλλάξει μορφή. Δεν είναι η Αμμουδάρα που ξέραμε παλιά. Πολλοί επιχειρηματίες έχουν επενδύσει στην Αμμουδάρα και μια που τα καύσιμα έχουν πάει εκεί που έχουν πάει, είμαστε μια καλή επιλογή δίπλα στην πόλη. Είναι πάρα πολύ ωραία παραλία. Θα μπορούσε κάλλιστα ποιος από την άρχη εδώ πέρα να κάνει μπάνιο. Για μένα προσωπικά την προτιμώ πάρα πολύ. Λουόμενοι και επαγγελματίες παρακολουθούν το φαινόμενο, εκφράζοντας την πεποίθησή τους ότι είναι θέμα ημερών να επανέλθει η παραλία στην προτέρα φυσική της κατάσταση.